Θα πάω στην εβδομάδα ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα από τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης. Είναι μια εβδομάδα ενημέρωσης από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου για τα βλαστοκύτταρα με αφορμά την Παγκόσμια ημέρα ομφαλικού αίματος στις 15 του Νοέμβρη που διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά. Πριν ωστόσο καλημερίσω την γιατρό και πρόεδρο του Αιματοκρήτη για μερικές κουβέντες, γιατί πολλές φορές τα λέμε όταν έχουμε κάποια εθελοντική αιμοδοσία με την κυρία Γεωργιανάκη. Θέλω να παρακαλέσω, λέω να παρακαλέσω τόσο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υγείας όσο και το Δήμο Ηρακλείου. Παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε το σήμερα ή δυνατόν, γιατί προκαλείται πρόβλημα όταν αγνοείτε ότι υπάρχει θέμα με το ασανσέρ στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ στην Κηπούπολη. Πρώτο εργαστηριακό κέντρο με τους μαθητές οι οποίοι έχουν για τον οποιοδήποτε λόγο ένα κινητικό πρόβλημα, δεν μπορούν να ανέβουν στα εργαστήρια, όταν γνωρίζετε ότι είναι απαραίτητα τα εργαστήρια διότι κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους, να λέτε ότι ξέρετε δεν θα φτιαχτεί το ασανσέρ εάν δεν ενδιαφερθείτε εσείς οι γονείς. Δεν μπορεί, όπως μου λένε γονείς, η διεύθυνση ενός σχολείου να λέει ότι ενδιαφερθείτε εσείς οι γονείς, αρμόδιος είναι ο Δήμος, γιατί πρέπει να φτιαχτεί ένα ασανσέρ το οποίο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τα οποία για τον οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα. Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ημέρες και την Παρασκευή και σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα μόνο ντροπή αποτελεί αυτή την ώρα, και ντροπή είναι όταν μια διεύθυνση του σχολείου αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους γονείς, όταν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν εκεί, όταν μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε το αγνοεί είτε δεν μπορεί να κάνει κάτι, είτε ο Δήμος το γνωρίζει ή όχι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι και μόνο ντροπή, ντροπή και μόνο ντροπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ, φροντίστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα όσο είναι καιρός, γιατί τα παιδιά πάνε και φεύγουν άπρακτα, φεύγουν από το σχολείο γιατί δεν μπορούν με τις σκάλες όταν έχουν κινητικά προβλήματα να ανέβουν σε ένα δεύτερο όροφο. Δείτε το, και διεύθυνση, γιατί και εκείνη έχει μερίδιο ευθύνης και μάλιστα μεγάλο, και η δευτεροβάθμια και μάλιστα μεγάλο, και ο Δήμος Ηρακλείου μάλιστα μεγάλο. Όποιος ακούει ας τους το μεταφέρει αν δεν το ακούν ήδη. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως. Βλαστοκύτταρα από τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτών των ημερών. Κυρία Γεωργιανάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγερά, και ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ασχολείστε με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι θέματα τα οποία συχνά πυκνά αναφέρεστε μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν μιλάμε και για εθελοντικές ομοδοσίες. Κάνετε δηλαδή συνεχώς τη δική σας την προσπάθεια και εσείς από το δικό σας το μετερίζει. Είσαστε πολλοί που είσαστε σε αυτή την προσπάθεια για να ενημερωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο για την χρησιμότητα των ομφαλικών βλαστοκυττάρων. Έτσι ακριβώς, εμείς από πλευράς μας, από πλευράς του Συλλόγου Εθελοντών Νεομοθών Αιματοκρήτης, δεν θα μπορούσαμε παρά να συμμετέχουμε τόσο σε αυτή την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για αυτό το σημαντικό ζήτημα, όσο και σε μια συνεχή βάση, καθώς όπως έχουμε αναφερθεί και στη δική σας εκπομπή, σε όλες τις αιμοδοσίες μπορούν οι έγκαιες γυναίκες, οι μελλοντικοί γονείς, να έρθουν και να πάρουν πληροφορίες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το ομφαλικό αίμα είναι το αίμα που μένει στον ομφάλιο λόρο και στον πλακούντα αφού έχει ολοκληρωθεί ο τοκετό. Οπότε αν μπορούμε να πάρουμε λίγο αίμα χωρίς να έχει φυσικά καμία επίδραση ούτε στο νεογέννητο ούτε στη μητέρα, έχει ολοκληρωθεί όπως προείπα η διαδικασία του τοκετού, και να το καταψύξουμε σε κατάλληλες συνθήκες, το αίμα περιέχει κάποια πολύ χρήσιμα κύτταρα που αυτή τη στιγμή μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από 80 διαφορετικές ασθένειες. Είναι πραγματικά ένα πολύ τιμολογικό
Παρόλα αυτά, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μέρα παγκόσμια, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Παρόλα αυτά, παρόλο που ξέρουμε ότι η ιατρική κοινότητα και τη χρησιμότητά του, στις περισσότερες γεννήσεις το πλακούντα σπιτιέται ως ιατρικό απόβλητο. Να μου πείτε γιατί. Νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι θέμα έλλειψης ενημέρωσης, τα περισσότερο. Και πραγματικά εδώ βλέπουμε στην Κρήτη ότι με τα χρόνια κινούνται κάπως τα πράγματα και φυσικά τα νούμερα θα σας τα πει με ακρίβεια ειδικό. Πάντως εμείς στο Σύλλογο Μωτών βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια, καθώς έχουμε ανοίξει αυτή την καμπάνια να έρθουν, ειδικά οι αιμοδότες είναι πολύ δοτικοί και σε αυτό. Χρειάζεται πολύ περισσότερη καμπάνια. Μπορεί να είναι και ο φόβος, και αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε έτσι λίγο καλύτερα, να είναι η επικοινωνία μας, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερος, κυρία Γεωργιανάκη, για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Γιατί μιλάτε για ένα θέμα το είναι πολύ σημαντικό. Ενδεχόμενα μιλάτε, ναι, για ενημέρωση από τη μία, αλλά πάνε χρόνια που συζητείτε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η ανάγκη των βλαστοκυτάρων, είναι ο φόβος ενδεχόμενα που σε κρατάει πίσω ή το ταμπού, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι μπορεί να έχεις μπροστά σου. Νομίζω ότι τουλάχιστον από την δική μας εμπειρία δεν είναι τόσο το ταμπού, εξάλλου στο λέω είναι μια διαδικασία που αντί να πεταχτεί ο εμφάλιδος λόγος μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αίμα, δεν υπάρχει κάποια επίδραση στην όλη διαδικασία. Βέβαια παντού υπάρχουν μύθοι και προκαταλήψεις. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι όταν ένα ζευγάρι ή μια μητέρα ενημερωθεί σωστά και έγκυρα, τότε πολύ εύκολα θα αποφασίσει. Πιστεύω ότι είναι απλά ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά συνεχώς. Και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται ως επαγγελματίες υγείας με έρμες, φτύρες, άνθρωποι που είναι κοντά στις γυμονούσες, πιστεύω ότι έχουν ένα αυξημένο ρόλο για να τις ευαισθητοποιήσουν και να προχωρήσουν σε αυτή τη δωρεά. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, κυρία Γεωργιανάκη, έχει προκύψει αν τα ζευγάρια που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία προχωρούν σε αυτή την κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα βλαστοκύτταρα ή οι νεότεροι, τα πιο νέα παιδιά κρατούν τα βλαστοκύτταρα σε αυτή τη διαδικασία του να γίνουν γονείς? Από τη δική μου εμπειρία εδώ στην Κρήτη, εντάξει, πάνω κάτω ούτως ή άλλως ηλικίες είναι παρεμφερείς όταν οι άνθρωποι τεκνοποιούν. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία νομίζω και κάνει τη διαφορά είναι η γενικότερη ευαισθητοποίησή τους σε τέτοια θέματα. Βλέπει κανείς ότι οι αιμοδότες σχεδόν όλοι που περιμένουν μωράκι το θεωρούν κάτι πάρα πολύ φυσικό. Μάλιστα είναι πολύ συχνό λόγω και των ημερών να μας αναφέρουν πολλά ζευγάρια που χρόνια αιμοδοτούν στο σύλλογο ότι δωρήσανε και αίμα. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα παιδείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης και να έχουμε έτσι ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή που μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο να το κάνουμε. Είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας. Μάλιστα. Μακάρι τα πράγματα τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές να πάνε πολύ πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν την ανάγκη να κρατείτε κάτι, γιατί έχει να κάνει με τους ίδιους και με τα ίδια τους τα παιδιά. Είσαστε πολλοί εσείς που προγραμματίζετε αυτές τις δράσεις και συμμετέχετε φέτος σε αυτές τις εκδηλώσεις, 14 με 18 Νοεμβρίου σε όλη την Κρήτη, κυρία Γεωργιανάκη, έτσι. Έτσι, εμείς ως αιματοκρίτες θα συνδυάζουμε την θελετική αιμοδοσία που θα γίνει αύριο Τρίτη στην Πλατεία Ελευθερίας τέλος από αυτό το απόγευμα με ένα ενημερωτικό περίπτερο σε συνεργασία πάντα με την ΔΕΘΟ. Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, σε κάθε αιμοδοσία και εκτός αιμοδοσίας μπορεί όποια γυναίκα επιθυμεί να επικοινωνήσει είτε απευθείας με τη ΔΕΘΟ είτε με εμάς. Είναι χαρά μας πάντα να επικοινωνούμε για αυτά τα θέματα και να βάλει καθένας το λιθαράκι του σε όλη αυτή τη σημαντική προσπάθεια.
που γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Και για να αναφέρουμε όλους τους φορείς, Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού, με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας και στις 4 περιφερειακές ενότητες υπό την αιγίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Επίσης μετέχει σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, εσύ ο Σηματοκρήτης, ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Χανίων Ορίζοντας, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ερεθύμνου Δότες Ζωής, ο Όμιλος Βρεκοφόρων Κρήτης, ο Σύλλογος Φύλων Αιματολογικής Κλινικής Ηρακλείου Αναγέννηση, όπως επίσης και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου. Έτσι, για να μην αδικήσουμε κανέναν. Έτσι, είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για αυτή την κοινωνική ευαισθητοποίηση, όπως είπατε πριν από λίγο. Βεβαίως, οι παγκόσμιες μέρες πάντα λειτουργούν ως αφορμή να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, να γίνουν όλο ένα και περισσότερες συνεργασίες, και είναι πραγματικά παρήγορο άνθρωποι από όλους αυτούς τους τομείς και εκτός επιφορέων να συμμετέχουν, γιατί όλοι αυτοί οι θεσμοί, όπως η θελοντική αιμοδοσία, η δωρεά μήλου των οστών, δωρεά οργάνων, μπορεί να απευθύνονται τελικά σε διαφορετικές ομάδες ασθενών, αλλά έχουν μια κοινή παράμετρο. Πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αυτό είναι η βάση για να προχωρήσει μετά σε δεύτερο βήμα και η πολιτεία να το οργανώσει και η ιατρική κοινότητα να το προάγει. Αλλά δυστυχώς, χωρίς την σοβαρή κινητοποίηση από τους κοινωνικούς φορείς, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί, όσο και αν η πρόοδος της επιστήμης μας δίνει τη δυνατότητα να μεταμοσχεύσουμε ασθενείς, να βοηθήσουμε πολλές διαφορετικές ασθένειες. Οπότε είναι πραγματικά στο χέρι μας. Ξεκινάμε από την δωρεά ομφαλίου αίματος όταν γεννιέται ένα παιδί. Συνεχίζουμε τη ζωή μας προσφέροντας. Είναι ένα κομμάτι παιδείας, ένα κομμάτι κουλτούρας, που πραγματικά, επειδή εμείς έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα οικογενειών και ανθρώπων που το κάνουν, μόνο αισιοδοξία μπορεί να έχουμε και για τη νεότερη γενιά, αλλά και για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, πραγματικά στηρίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι τα παιδιά, η νέα γενιά, να έχει όλα αυτά τα ακούσματα για να γνωρίζει τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με πάνω από 100 μαθητές από 4 λύκεια, τα οποία θα ενημερωθούν βάσει της δραστηριότητας που καταγράφεται για το εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο των βλαστοκυττάρων και των εφαρμογών του στην ιατρική και τη βιολογία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεωργιανάγκη. Καλημέρα σας από τον 984. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.